τους μαύρους. Και αυτά δεν λένε τίποτα. Και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι η κρίση οφείλεται στην ελεύθερη αγορά. Θα σας έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια, κάποιες χώρες μπήκαν στο λούκι της κρίσης, χώρες όπως είναι η Ισλανδία, η Ιρλανδία για παράδειγμα, αλλά αυτές είχαν κάνει μια στρατηγική επιλογή. Είχαν επιλέξει η οικονομία του να στραφεί στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και όταν αυτό το σύστημα κλονίστηκε και κατέρευσε, ήταν φυσικό να έχουν επιπτώσεις. Γιατί δεν είχε αντίστοιχη επίπτωση, ας πούμε, η οικονομία της Φινλανδίας, για παράδειγμα, η οικονομία της Δανίας, για παράδειγμα, που και αυτές έχουν στραφεί έντονα τα τελευταία χρόνια σε επιλογές οικονομίας της αγοράς. Διότι εκεί ακριβώς είχαν άλλη στρατηγική θεώρηση, είχαν πάει στην υψηλή τεχνολογία. Και έτσι είχαν στηρίξει την οικονομική τους δύναμη σε άλλες επιλογές και όχι στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Δέστε την Τουρκία που είναι δίπλα μας. Εν μέσω κρίσης η Τουρκία ισχυροποιείται συνέχεια. Και έχει γίνει πια, έχει μπει στον κύκλο των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί? Ναι, βέβαια, η μείωση του κρατικού τομέα θα μπορούσε να γίνει αφενός με μείωση του μεγέθους του κράτους αυτού. Αφετέρου θα μπορούσε να γίνει και με μείωση της παρεμβατικότητας, μείωση κάποιων ρυθμίσεων. Εσείς, αν σας ζητούσαμε να πείτε κάποια μέτρα από τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν και αύριο και να έχουν άμεσο αποτέλεσμα, τι θα. Κοιτάξτε, θα ήμουν λίγο αφελής να σας πω ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο. Δεν θα ήμουν σαν κάποιο ελληνικό καφενείο της επαρχίας που όλοι λένε ότι είμαι πρωθυπουργός, σας τα έκανα εγώ. Αν δεν έχεις τα στοιχεία και δεν έχεις την υπεύθυνη θέση να πάρεις αποφάσεις, είναι αφέλεια να λες τι πρέπει να γίνει. Αλλά εδώ μπορώ να κάνω μερικές πολύ απλές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, όλοι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης των οικονομιών και των αγορών, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ακόμα και η ίδια η Κομισιόν, όλοι τι μας συνιστούν? Μειώστε τις δαπάνες. Και εμείς εδώ ακούμε 4 μήνες διαρροές από το Υπουργείο Οικονομικών για το ποιοι, πόσοι και πού θα μπουν οι καινούργιοι φόροι. Για μείωση δαπανών δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Αλλά ακόμα και στον τομέα των φόρων, όλο διαρροές ακούμε. Αποφάσεις δεν έχουμε δει. Αν εξαιρέσετε την απόφαση που αφορά τις γονικές παροχές, τίποτα άλλο συγκεκριμένο δεν έχει γίνει. Και έχουν περάσει 4 μήνες. Το μόνο που κάνουν στο Υπουργείο Οικονομικών είναι να διαρρέουν πληροφορίες, που την άλλη μέρα διαψεύδονται. Αφήστε που και οι διαψεύσεις είναι κάφες συνήθως, όπως έγινε προχθές με το θέμα της Κίνας. Διότι κάποιος μάγκας στο Υπουργείο Οικονομικών διέρευσε ότι η Ελλάδα θα απευθυνθεί στην Κίνα για να αγοράσει το χρέος της. Υπήρξε μια αναταραχή στην Ευρώπη, όχι στις χρηματαγορές επιμένω, αλλά σε καθαρά πολιτικό επίπεδο. Αναταραχή διότι αισθάνεται ότι δεν είναι δυνατόν να μπει η Κίνα στη μέση και να ελέγξει ένα κομμάτι της οικονομίας μιας χώρας της Ευρωζώνης. Και κάναν τη δεύτερη μεγαλύτερη γκάφα, βγήκαν να το διαψεύσουν με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι αγορές, να μεγαλώσει το spread. Γιατί? Διότι είπαν όλοι αυτοί οι αναλυτές στις αγορές ότι ακόμα και η Κίνα δεν τολμάει να κουμπίσει στην Ελλάδα που θεωρείται έχει τεράστιο δημόσιο χρέος. Δηλαδή η μία γκάφα πάνω στην άλλη. Καλό θα κάνουν οι κύριοι υπουργοί να μην μιλάνε. Δεν είναι κακό να μην μιλάνε. Εξάλλου ο Πρωθυπουργός ο ίδιος τους είχε πει στο δεύτερο νομισματικό συμβούλιο να σταματήσουν τις τηλεοπτικές παρουσίες. Αλλά εγώ θα σας λέω: αν βάλετε ένα στοίχημα, ποιον υπουργό θα δείτε στην επόμενη εκπομπή, είτε τηλεόραση είτε ραδιοφώνου. Βγαίνουν και λένε. Αντί να πράττουν, λένε. Θα μπορούσαν να βγουν, αφού έχουν πράξει, να εξηγήσουν αυτό που κάνουν. Αυτό είναι σωστό. Αλλά να βγαίνει και να λες: θα κάνω, θα δείξω, θα ράνω, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω: εάν δεν μειώσει τις δαπάνες, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει από το αδιέξοδο. Όχι να ανακάμψει, απλώς να μην οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Το να ανακάμψει είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ επιμένω, η ανάκαμψη δεν θα έρθει με τη χρηματοδότηση της αγοράς. Η ανάκαμψη θα έρθει με την απελευθέρωση της αγοράς. Δηλαδή, αν μειώσεις τις γραφειοκρατικές παρεμβάσεις, αν μειώσεις τους φόρους, αν έχεις ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, ώστε ο καθένας να αισθανθεί ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μπορεί να δραστηριοποιηθεί, περιμένοντας γρήγορα να έχει αποτέλεσμα η επιχειρηματική του δράση. Και βέβαια μαζί με όλα αυτά πάει και η παρέμβαση στις εργασιακές σχέσεις στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ακούσαμε προχθές από τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος βάζει νέους ελέγχους, νέες δεσμεύσεις, νέες παρατηρήσεις και παρακολουθήσεις πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και χίλια δυο. Έτσι, ποιος θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα?
Φυσικά ο υπουργός είπε μην προσλαμβάνεται. Μα ξέρετε, υπάρχει μία παρεξήγηση. Βέβαια η Ελλάδα είναι γεμάτη παρεξήγηση. Αλλά μία από αυτές είναι πως η ελευθερία των απολύσεων οδηγεί σε ανεργία. Αυτό είναι λάθος. Αντιθέτως, ο έλεγχος και η απαγόρευση των απολύσεων οδηγεί σε ανεργία. Διότι ουδής προσλαμβάνει. Εάν ξέρεις πως αν προσλάβεις κάποιον, τον έχεις, τον χρεώνεσαι και δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτόν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να απαλλαγείς από αυτόν παρά να απαλλαγείς από τη γυναίκα σου. Που καταλαβαίνετε ότι δεν προσλαμβάνει κανέναν. Και βρίσκει κάποιους τρόπους για τα δελτία παροχής υπηρεσιών κτλ. Τα οποία και αυτά τώρα ουσιαστικά, με αυτά που άκουσα τουλάχιστον, γιατί και αυτά ανακοινώσεις δεν είναι νόμος, θα τα οδηγήσουν να γίνουν μόνιμη σύμβαση εργασίας. Άρα ξέρετε, θα πάμε στη μαύρη εργασία ή δεν προσλαμβάνεται κανένας. Είναι πάρα πολύ απλό. Ενώ αντιθέτως οι ελεύθερες απολύσεις σε καμία περίπτωση με την αύξηση της ανεργίας. Διότι μόνο ένας ψυχοπαθής προσλαμβάνει κάποιον για να τον απολύσει. Τον προσλαμβάνει για να του κάνει μια δουλειά. Θα τον απολύσει μόνο εάν ή δεν του κάνει τη δουλειά, το οποίο είναι λογικό αφού δεν αποδίδει αυτά που περιμένει να μην τον θέλει στη δουλειά του, ή εάν οι εξελίξεις στην αγορά τον οδηγήσουν να αλλάξει προσανατολισμό. Δηλαδή, αν πουλάει καρέκλες, ξαφνικά η αγορά θέλει τραπέζια. Πρέπει να φτιάξει τραπέζια. Αν το προσωπικό που έχει ξέρει να κάνει μόνο καρέκλες, δεν θα πρέπει να πάρει άλλους που ξέρουν να κάνουν μόνο τραπέζια. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να προχωρήσει απολύσεις. Αλλιώς γιατί να τον απολύσει. Δηλαδή, προσλαμβάνω εγώ να τον απολύσει, να είναι μια τρελός είμαι. Μόνο αν είμαι σαν δίστης. Αυτό είναι ψυχιατρική περίπτωση. Δεν είναι περίπτωση που έχει σχέση με την οικονομία. Εξάλλου, χώρες οι οποίες είναι μοντέλα, υποτίθεται για τους σοσιαλιστές, όπως η Δανία, έχει θεσμοθετήσει την ελευθερία των απολύσεων. Βεβαίως, με δικλείδες προστασίας των εργαζομένων όταν χάνουν τη δουλειά τους, με ένα δίκτυο ασφαλείας με το οποίο είσαι οφείλεις να τον προστατεύσεις και να τον βοηθήσεις. Και το τρίτο σκέλος είναι να κάνεις μια δυναμική πολιτική να του βρεις καινούργια δουλειά. Και να σας πω και κάτι. Σήμερα έχουμε μόνο η κυβέρνηση Καραμαλή έφτιαξε 695 καινούργιους κρατικούς φορείς. Από Ινστιτούτα και Επιτροπές μέχρι οργανισμούς και κέντρα μελετών κτλ. Λοιπόν, αυτοί οι 695 φορείς, αν τους καταργήσετε αύριο το πρωί, τι θα συμβεί? Εγώ σας λέω, τους καταργείτε και στέλνετε το μισθό των αυτών που δουλεύουν στο σπίτι τους. Κέρδος θα έχετε. Διότι γλιτώνετε τα έξοδα λειτουργίας, γλιτώνετε τις πρώτες ύλες, γλιτώνεται χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία στοιχίζει ένας φορέας εάν τον φτιάχνετε. Και δίνετε το μισθό στους ανθρώπους αυτούς για ένα διάστημα μέχρι να μπορέσουν να προσανατολιστούν σε κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να μειώσει τις δαπάνες. Δεν μου λένε δεν υπάρχουν τρόποι. Απλώς δεν θέλουμε γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Δηλαδή την κότα που μας δίνει ψήφους μέσω διορισμών στο δημόσιο. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε περίπου 5 λεπτά και με αφορμή και τα ζητήματα της εργασίας θα μιλήσουμε για τη δυναμική που μπορεί να έχουν στην εργασία οι μετανάστες και γενικότερα ζητήματα της ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα.